υποψήφιος. Αν δεν μιλήσουμε λοιπόν, επειδή θα μπερδευόμαστε συνέχεια, αν δεν μιλήσουμε για το ποιος είναι πιο αποτελεσματικός για να λύσει τα προβλήματα της πόλης. Μα αυτά για να λύσει τα προβλήματα της πόλης. Γι' αυτό μιλάμε. Ο δήμαρχος τι είναι. Τα προβλήματα των ανθρώπων. Να μην υπάρχει δήμαρχος. Να μην υπάρχει δήμαρχος. Να υπάρχει μια γενική κυβέρνηση και ο περιφερειάρχης και να σταματήσουν να υπάρχουν οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι είναι για να είναι αξιόπιστοι αυτό που λένε να το τηρούν. Είπα Α και μετά από λίγους μήνες το Α το έκανα. Δεν είπα Α και οι δήμαρχοι είναι για να στέκονται δίπλα στο λαό και να καλυφθούν. Συμφωνούμε. Απολύτως. Για να υπερασπίζονται τα δικαιώματά του. Επίσης συμφωνώ. Αλλά αυτό είναι αρκετά πώς γενικό. Συμφωνείτε, κύριε Καλαφάτη. Με συγχωρείτε. Εσείς ψηφίσατε 420 νόμους που έχουν τσακίσει τον κόσμο και λέτε ότι είστε δίπλα στο λαό. Θέλετε να ξαναπάμε στην γενικότερη πολιτική. Να πω φυσικά. Βεβαίως αυτή είναι. Η τι πολιτική. Για συμφορά μιλάμε. Συμφορά. 5.000 αυτοκτονίες έχουμε. Και λέτε τώρα μιλάμε για την αυτοδιοίκηση. Τώρα έτσι χωρίς να μπορείτε να τα αποδείξετε. Εγώ αν τα αποδείξω. 5.000 αυτοκτονίες οφείλονται στο γεγονό. Τις εκθέσεις της Διεθνής για την ανθρωπιστική χρήση στη χώρα, την ξεχάσατε? Ότι έχουμε πάνω από το 60% άνεργους νέους σε αυτή την πόλη. Δεν είναι αποκλειστικά δυστυχώς ελληνικό προνόμιο. Ορίστε. Αυτά λέω γιατί γίνονται σε όλες τις χώρες της κρίσης και είναι και πολύ ευαίσθητο θέμα. Τι για παρηγοριά το λέτε αυτό? Όχι, το λέω ότι δυστυχώς. Επειδή όλοι υποφέρουν, δεν είναι κάτι να διαμαρτυρόμαστε. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και μακριά από μένα να μην σέβομαι τέτοια ευαίσθητα θέματα. Γιατί από την πρώτη στιγμή ήμασταν απέναντι με αποδείξεις. Καλά, δεν θα πάμε σε γενικότερη πολιτική κουβέντα. Να πάμε λίγο. Εσείς θα πείτε ότι καταστράφηκε η χώρα και εγώ θα σας πω ότι σώθηκε η χώρα. Ωραία, έχω τα στοιχεία της Eurostat. Τι είναι από αυτά που λέτε? Πλεώνασμα αδικίας έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Και μοιράζεται το ξύγι τώρα και πανηγυρίζεται. Κύριε Μηταφίδη, να πάμε και λίγο στις πόλεις μας. Με τι δυνάμεις... Στα δικαστήρια ήμασταν με αυτούς. Εσείς πού είστε, δεν έρχεστε σε αυτά? Έχετε πατήσει το πόδι σας σε καμιά απεργία? Να πάτε να πείτε τον κόσμο αυτόν που υποφέρει. Να το εξηγήσετε. Θα σας πάρουμε τις πέτρες. Το ξέρετε. Αυτό πώς το λέτε δηλαδή? Δηλαδή λέτε, θέλετε, θέλετε να γίνετε δήμαρχος? Κύριε Καλαφάτη, θέλετε να γίνετε δήμαρχος μιας πόλης που την έχετε οδηγήσει για τα φαγή? Αν μιλάτε και οι δύο δεν ακούγεται κανείς, σας παρακαλώ. Κύριε Καλαφάτη, θέλω να μου πείτε... Δεν ξέρετε αν περπατάω και που περπατάω. Γιατί και που περπατάω, εγώ δεν περπατάτε εσείς. Θέλω να μου πείτε αν ισχύει η πρότασή σας. Σε λαϊκές γειτονιές σας έχω δει, εγώ δεν σας έχω δει ποτέ. Εγώ σας το λέω. Ότι δεν σας έχω δει. Εσείς μου λέτε αυθαίρετα ότι θα πάρουμε τις γειτονιές πάντα, κύριε. Πάτε προεκλογικά, πατήσατε το πόδι στις γειτονιές και μας καγκαλείτε εμάς, είμαστε στις γειτονιές.